έχουμε War Room. Έχουμε καλεσμένο στο στούντιο εδώ μαζί. Είμαστε μαζί με Γιώργο Φίλη και Κωνσταντίνο Λαμπρόπουλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλή σεζόν. Καλή σεζόν έχουμε και όπως είναι αναμενόμενο, έχουμε πάρα πολλά να πούμε τώρα. Πού να ξεκινήσει και πού να τελειώσει. Θα ξεκινήσουμε, αλλά δεν θα τελειώσουμε προφανώς, γιατί έχουμε πάρα πολλά θέματα. Θα ανανεώσουμε ραντεβού την άλλη εβδομάδα για να συνεχίσουμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το προφανές, από τα δικά μας, από τα ελληνοτουρκικά και από αυτό που φαίνεται να διαμορφώνεται ως αυξανόμενη ανισορροπία ισχύως, με την Τουρκία να οικοδομεί ένα ναυτικό το οποίο είναι αγγλοσαξονικού τύπου στα καλά της Βρετανίας, για τέτοια μεγέθη μιλάμε, την Ελλάδα να κάνει αυτά που κάνει, που δεν κάνει, να μην τα συζητάμε. Γενικά η Τουρκία οικοδομεί ένοπλες δυνάμεις κυριαρχία στην ευρύτερη περιοχή, όχι μόνο εναντί Ελλάδος, αλλά επιβολής, παρουσίας, ούτως ώστε να μην μπορεί να γίνει τίποτα, όπως λέει, χωρίς αυτήν. Γιώργο. Ναι, Blue Water Navy, ναι, στα αγγλοσαξονικά. Δηλαδή αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο γίνεται και με τις φρεγάτες κλάση Κωνσταντινούπολη, έτσι, όπου βλέπουμε ότι θα πάμε τουλάχιστον 8, και με το νέο, μάλλον την καθέλκυση του νέου, του Piri Reis, του υποβρυχίου, του Type 214, και με όλα τα άλλα τα προγράμματα, yeah, τα οποία έχει, που δεν είναι μόνο τα σκάφη, έτσι, δεν είναι μόνο οι πλατφόρμες, είναι και τα οπλικά συστήματα τα οποία πλέον έχει τη δυνατότητα να βάζει, τα οποία είναι τα περισσότερα ή πάρα πολλά είναι made in Turkey, ας πούμε, και η θέληση που δείχνει να χρησιμοποιήσει τον αεροναυτικό παράγοντα για την εμπέδωση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων και της εθνικής χειραρχίας, έτσι όπως αυτή τα θέλει και τα βλέπει, μέσα στο πλαίσιο της γαλάζιας πατρίδας, την οποία την περνάει πλέον και ως σχολική ύλη, είναι ξεκάθαρο ότι αν συνεχίσουμε με τον τρόπο που πηγαίνουμε και εμείς, δηλαδή δεν κάνουμε τίποτα επί της ουσίας, διότι πολύ καλές συμπελαρά, αλλά δεν είναι δυνατόν να τις παρουσιάζουμε ως διαστημόπλια, όταν ο άλλος πραγματικά θα έχει ναυτικό που σε απόλυτους αριθμούς θα είναι πλέον σαν το αγγλικό ναυτικό. Αν όχι, στα καλά του. Σε απόλυτους αριθμούς επί της ουσίας. Στα καλά του, έτσι. Λοιπόν, ακριβώς. Λοιπόν, τι συζητάμε από εδώ και πέρα. Δηλαδή, πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν θα υπάρξει τέτοια ανισορροπία ισχύως, η οποία δεν μπορεί να καλυφθεί από ένα σημείο και ύστερα, ούτε από τον ηρωισμό, ούτε από την αυτοσύνη, διότι πλέον και η τεχνολογία είναι ξεκάθαρο ότι παίζει το ρόλο της. Και όχι μόνο η τεχνολογία, και οι αριθμοί. Και μετά πάμε και στην πολιτική βούληση να χρησιμοποιήσεις αυτό το οποίο έχεις χτίσει 30 χρόνια με επιμονή. Για ποιο λόγο το κάνουν? Για να παρελάβουν στο Βόσπορο όλα αυτά. Η ουσία του πράγματος είναι ότι ετοιμάζονται οι Τούρκοι να υλοποιήσουν μέχρι κεραίας τη γαλάζια πατρίδα τους. Αυτό σημαίνει γεωπολιτική εξάλληψη του ελληνισμού από το μέρος στο οποίο έχει μεγαλουργήσει τα τελευταία τουλάχιστον 4.000 χρόνια. Λοιπόν, εδώ έχουμε μία ανισορροπία, σταδιακά δημιουργείται, ακόμα δεν την έχουμε, αλλά δημιουργείται μία ανισορροπία, όχι μόνο ισχύω σε επίπεδο, όπως λέει ο Γιώργος, αριθμών, ποιοτικό, γιατί οι Τούρκοι έχουν αρχίσει και δεν φτιάχνουν απλά αριθμούς, φτιάχνουν ποιοτικά πράγματα, έτσι, αυτονομίας, αυτάρκειας και αριθμών προσωπικού. Έχουμε και μία ανισορροπία, Κωνσταντίνε, αντίληψης. Οι δικοί μας εδώ δεν καταλαβαίνουν περί τίνος πρόκειται. Ακούω τα διάφορα που λένε οι αρμόδιοι, έτσι, να συζητήσουμε με την Τουρκία, να τα βρούμε κλπ. Και δείχνουν ότι δεν αντιλαμβάνονται τι θέλει να κάνει η Τουρκία. Νομίζω ότι η μεγαλύτερη ανισορροπία, το μεγαλύτερο έλλειμμα μας δεν είναι ούτε το ποιοτικό, ούτε το αριθμητικό, είναι το έλλειμμα αντίληψης. Δεν καταλαβαίνουν περί τίνος πρόκειται εδώ. Ή κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν. Σε αυτά που είπε ο Γιώργος και αγράφησε πάρα πολύ καλά το πλαίσιο, εγώ θα συγκεκριμενοποιήσω έτσι περαιτέρω τη σκέψη του και θα πω το εξής. Στο κομμάτι της αντίληψης, ο Ερντογάν στο Αξάζ δήλωσε το εξής. Μίλησε για το πνεύμα της Καλλίπολη. Μίλησε δηλαδή, ουσιαστικά έκανε μια ομιλία παραπλήσια με αυτή του Κεμάλ, με αυτή τη διαταγή που έδωσε ο Κεμάλ στην Καλλίπολη, το περίφημο «δεν σας διατάζω να πολεμήσετε, σας διατάζω να πεθάνετε». Αυτό ακριβώς είπε στους Τούρκους, του πολεμικού ναυτικού της Τουρκίας. Πρώτον αυτό, δεύτερον, υπάρχει ένα χάσμα ποιοτικό και χάσμα και ποσοτικό, το οποίο διευρύνεται διαρκώς. Το είπε ο Γιώργος για τους αριθμούς. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο τα 6 υποβρύχια τα οποία κατασκευάζονται αυτή τη στιγμή και είναι τα Type 214 της αναερόβιας πρόωσης. Είναι και παράλληλα άλλα 3 τα οποία κατασκευάζονται και είναι εγχώρια, τα οποία είναι ακόμη μεγαλύτερα. Είναι παραπλήσια των S-80 των Ισπανικών.
Και αυτά δεν ξέρουμε τι οπλισμό θα φέρουν, αλλά θα είναι πολύ βαρύτερο στον 214. Θα είναι πυραυλοφόρα σίγουρα. Είναι πυραυλοφόρα, ναι. Αυτό είναι δεδομένο, είναι και τα 214 πυραυλοφόρα. Ναι. Είναι με τον Γκεσγκίν, που από το 2025 είναι επιχειρησιακός. Θα είναι επιχειρησιακός. Το πρόβλημα λοιπόν και στα υποβρύχια και στον υποβρυχιακό πόλεμο, αλλά και στα σκάφη επιφανείας, θα είναι δυσεπίλυτο. Γιατί εμείς μέχρι το 2030 θα έχουμε τις τρεις μπελαρά, πιθανότατα και μία τέταρτη, αλλά ακόμα δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τις κορβέτες, δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τις φρεγάτες ΕΣ, με τις ΜΕΚΟ. Υπάρχει δηλαδή ένα μεγάλο πρόβλημα αριθμού. Και με τα υποβρύχια. Τι και με τα υποβρύχια, γιατί ήδη τα F-14 τα δικά μας επιχειρούν 11 χρόνια. Έτσι. Το τελευταίο επιχειρεί 10 χρόνια. Ναι. Το πρώτο επιχειρεί σχεδόν 20. Σχεδόν 20. Έχουν διαφορά μεταξύ τους. Σωστά, σωστά. Η παραλαβή του πρώτου από την, ενεργοποίηση επιχειρησιακή του τελευταίου έχουν περίπου. Ναι, επίσης έχουμε και το Γλαύκος, το οποίο και αυτό θέλει εξυγχρονισμό. Δηλαδή το εξυγχρονισμένο Type 209 θέλει και αυτό ακόμα. Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα, όλες αυτές οι λύσεις, όλη αυτή η αριθμητική και τη σταδιακά και ποιοτική στέρηση είναι αποτέλεσμα αυτού που λέμε τη έλλειψη αντίληψη. Αν υπήρχε αντίληψη, δεν θα φτάναμε εδώ. Αυτά θα είχαν γίνει όταν έπρεπε, όπως έπρεπε. Και τώρα ακόμα δεν μπορούν να γίνουν. Ακόμα για να αποφασίσουμε ότι αύριο ξαφνικά κάτι αλλάζει και αντιλαμβάνονται πριν ως πρόκειται και δρομολογούν εξοπλιστικά. Αυτά δεν μπορούν να γίνουν. Δεν θα γίνουν από τη μία μέρα στα άλλη. Τα υποβρύχια, ας πούμε έτσι. Αν υποθέσουμε ότι αύριο, όπως λέω αύριο, ξυπνάνε και λένε πρέπει να πάρουν υποβρύχια. Μέχρι να γίνει ο διαγωνισμός, μέχρι να αποφασίσουν και μέχρι να παραλάβουμε το πρώτο. 2035 τουλάχιστον. Ναι, ακριβώς. Μία δεκαετία για να παραλάβει το πρώτο, το υποβρύχιο. Δεν είναι φρεγάτα, δεν είναι κορβέτα που μπορεί να πιέσει το χρόνο. Το υποβρύχιο είναι το κατεξοχήν χρονοβόρο είδος πλοίου για να αναφυγηθεί. Άρα έχουμε ένα κενό ούτως ή άλλως. Υπάρχει και ένα μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Έχουμε να κάνουμε με μια ναυπηγική δυνατότητα των Τούρκων, η οποία είναι τεράστια. Παράλληλη σε πολλά ναυπηγεία. Είναι 4 μεγάλα ναυπηγεία και άλλα 6 ιδιωτικά. Πάμε μέχρι το επόμενο διάλειμμα, Γιώργο. Ναι, αυτό που λέγαμε είναι για τους συμμάχους μας και τι μηνύματα δίνουμε στους συμμάχους μας με αυτά που κάνουμε και κυρίως με αυτά που δεν κάνουμε. Που δεν είμαστε σοβαροί. Που δεν είμαστε. Το καλό σενάριο είναι το δεν είμαστε σοβαροί. Έτσι. Ναι. Δηλαδή το λες με. Προφανώς. Με πολύ ευγένεια, λάμπρο μου. Ευτυχώς η Ελληνο-Αιγυπτιακή Συμφωνία έχει όρο ότι κανένας δεν μπορεί να υπογράψει με άλλον εάν δεν συμφωνεί. Χωρίς συνεννόηση. Χωρίς συνεννόηση. Άρα δεν νομίζω ότι όντως συμφωνώ με τον Κωνσταντίνο, είναι πολύ μακριά το να δούνε οι Αιγύπτιοι. Δεν τους συμφέρει και αυτούς. Δεν τους συμφέρει τους ιδίους. Δεν είναι μόνο ότι δεν είναι στη συμφωνία, δεν είναι δυνατόν να συμβεί κάτι τέτοιο. Δεν τους συμφέρει τους ιδίους, διότι ό,τι και όπως και να το κάνουμε, είναι δύο χώρες οι οποίες διαγωνίζονται για την ηγετική θέση στο σουνιτικό Ισλάμ. Για τον ίδιο ρόλο στην ίδια περιοχή. Ακριβώς, για τον ίδιο ρόλο στην ίδια περιοχή. Είναι μια δύναμη η Τουρκία, η οποία ήθελε και θέλει να αλλάξει το κοσμικό καθεστώς της Αιγύπτου. Άρα, ό,τι και να γίνει με τους Τούρκους, θα γίνει μέσα σε κάποια λογικά όρια. Και επίσης, θα πρέπει βέβαια να δούμε και τα δικά μας, ότι αυτό που έγινε στην Κάσο επί της ουσίας, γιατί κάποιοι λένε εδώ εντάξει είμαστε ευχαριστημένοι με την μερική οριοθέτηση αποκλεισής οικονομικής ζώνης μέχρι τον 28ο μεσημβρινό και μετά θα διαπραγματευτούμε. Άρα λοιπόν είναι σαν να παίρνουμε εμείς ότι η κόκκινη γραμμή μας είναι ο 28ος μεσημβρινός και τα υπόλοιπα είναι διαπραγματεύσιμα. Εδώ όμως με αυτά που έχουν γίνει στην Κάσο δεν είναι ούτε αυτό κόκκινη γραμμή. Δηλαδή, εάν περάσει των Τούρκων το τι συνέβη και έχουμε στο τρίγωνο Κάσο, Κρήτη, Κάρπαθο συνέχεια αυτών των επεισοδίων, επί της ουσίας, επειδή ζούμε σε ένα παίγνιο μηδενικού αθροίσματος, ένα zero sum game, είτε θα υπάρξει και θα υλοποιηθεί στο πεδίο το τουρκολιβικό μνημόνιο, είτε η Ελληνο-Αιγυπτιακή Συμφωνία για την ΑΟΣ. Άρα λοιπόν δεν νομίζω πλέον ότι συζητάμε ότι οι Τούρκοι το εκλαμβάνουν το τουρκολιβικό μνημόνιο όπως κάποιοι λένε στην Ελλάδα, ότι είναι απλώς ένας μαξιμαλιστικός στόχος για να μας πιέσουν ώστε να τους δώσουμε αυτά τα οποία θέλουν στο Καστελόριζο, στο σύμπλεγμα του Καστελορίζου. Οι Τούρκοι πραγματικά, αν δούνε, ακόμα και αν το ξεκινήσουν έτσι, αν δούνε την απόλυτη μη θέληση υπεράσπισης των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και της εθνικής μας κυριαρχίας σε ένα σημείο, θα το πάνε για όλο. Χαζί είναι σε τελική ανάλυση. Και από εκεί και ύστερα θα διαπραγματευτούν μέσα σε συγκεκριμένα όρια με τους Αιγυπτίους. Δηλαδή, εμείς φέρουμε τους Αιγύπτιους σε δύσκολη θέση, όπως φεύγουν οι Κύπροι
και την Ελλάδα, οι Κύπροι αδερφοί μας, και την Ελλάδα και το Ισραήλ, αναφορικά με το καλώδιο διασύνδεσης. Και εδώ να πούμε ότι, ακριβώς, ότι το έλλειμμα είναι συνολικό στον ελληνικό χώρο, και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Δηλαδή το ίδιο έλλειμμα που έχουμε το έχει και η Κύπρος. Αφορμή τώρα, με αφορμή το καλώδιο και τα όσα γίνονται και δεν γίνονται, το πράγμα πάει στραβώς εκεί πέρα, θα δούμε. Αναδύθηκε και στην Κύπρο το πρόβλημα, έτσι. Και εκεί φαίνεται το έγκλημα του πόσο το ότι η αποστασιοποίηση επί δεκαετίες της Ελλάδας από την Κύπρο άφησε χώρο για να αναδυθούν και να σχηματιστούν διάφορες αντιλήψεις, οι οποίες είναι εθνικά αυτοκτονικές. Είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει. Η Κύπρος είναι, το έχουμε ξαναπεί, το γεωπολιτικό φρούριο του ελληνισμού. Οτιδήποτε θα συμβεί στην Κύπρο από εδώ και πέρα, θα συμβεί το ίδιο πράγμα και στο Αιγαίο και στη Θράκη. Είναι ξεκάθαρο, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια. Το λέει γεωγραφία, το λέει ιστορία, το λέει γεωπολιτική.